Ιστορίας και ο γηπεδούχος Άρης αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό. Οι διαιτητές του σημερινού αγώνα, η Λόρτος και Γρηγοριάδης. Ο Ολυμπιακός που έχει για προπονητή τον Στίβ Γιατζόγλου θα ξεκινήσει με πεντάδα τους Παραγιώς, Αμπάνη, Μανιάτη, Καμπούρη και Χριστοδούλου. Και ο Άρης με τους Γκάλι, Γιαννάκη, Φιλίππου, Σούμποτιτς και Ρωμανίδη. Το τζάμπολ είναι ανάμεσα στο στον Φιλίππου και στον Καμπούρη. Κερδίζει ο Φιλίππου, δίνει στο Σούμποτιτς, Γιαννάκης, πρώτη επίθεση για τον Άρη. Γιαννάκη στον Γκάλι. Ο Γκάλις σημειώνει το πρώτο καλάθι του αγώνα. Μανιάτης, κλέβει ο Γιαννάκης, η μπάλα πλάγια για τον Ολυμπιακό. Επαναφέρει ο Παραγιός τον Μανιάτη, Σαμπάνης, που έχει αντίπαλο τον Γκάλι. Χριστοδούλου, κόβει ο Σούμποτιτς, η μπάλα καταλήγει στον Μανιάτη. Αυτός ευστοχεί και ισοφαρίζει ο Ολυμπιακός 2-2. Γκάλις στον Φιλίππου, Γκάλις, Γιαννάκης, Σούμποτιτς, Γκάλις, Γιαννάκης, επιχειρεί ατομική προσπάθεια, κάνει άστοχο σούτ, παίρνει το επιθετικό rebound και ευστοχεί ο Μιχάλης Ρωμανίδης. Σαμπάνη σε ρόλο playmaker για τον Ολυμπιακό. Παναγιωτόπουλος. Και η μπάλα είναι πλάγια για τον Ολυμπιακό μετά από την παρέμβαση του Φιλίππου. Επαναφέρει ο Παραγιός στον Παναγιωτόπουλο. Καμπούρης, κόβουν οι παίκτες του Άρη. Ρωμανίδης στον Γιαννάκη. Γκάλις, Φιλίππου φεύγει στον ευνηδιασμό. Δίνει στο Σούμποτιτς. Ο Σούμποτιτς αστοχεί από κοντά. Κερδίζει όμως ο ίδιος παίκτης. Ευστοχή. 6-2 Άρης μπροστά. Απομένουν 18 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το ημίχρονο. Καμπούρης. Παραγιός, Μανιάτης, κερδίζει φάουλ από το Γιαννάκη. Ενώ αυτή τη στιγμή έχουμε και την πρώτη αλλαγή από πλευράς Ολυμπιακού, βγαίνει από το παιχνίδι ο Παναγιωτόπουλος, στη θέση του παίρνει ο Καρκαβάσης. Σαμπάνης με αντίπαλο τον Γκάλι, βρίσκει τον Καμπούρη. Παραγιός που κλείνεται από το Σούμποτιτς. Μανιάτης. Άστοχο το σούτ, rebound από τον Φιλίππου. Γιαννάκης. Δίνει στον Σούμποτιτς. Αυτός ευστοχεί. 8-2 ο Άρης μπροστά. 18 λεπτά που μένουν ακριβώς για να τελειώσει το ημίχρονο. Σαμπάνης. Δίνει στον Καμπούρη. Αυτός ευστοχεί με τα μπλοκ και μειώνει σε 8-4. Γκάλις. Ρωμανίδης. Σούμποτιτς. Γιαννάκης. Γκάλις. Ρωμανίδης. Ευστοχεί με τα μπλοκ Μιχάλης Ρωμανίδης. Παρά την προσπάθεια Καμπούρη και Καρκαβάση. Ο Ολυμπιακός τώρα στην επίθεση. Πάντα με το Σαμπάνη σε ρόλο playmaker. Μανιάτης. Σαμπάνης. Ο Σαμπάνης κερδίζει φάουλ από το Σούμποτιτς. Επαναφέρει ο Παραγιός στο Σαμπάνη. Μανιάτης. Ευστοχή ο Μανιάτης, μειώνει ο Ολυμπιακός σε 16. Γιαννάκης, βρίσκει το Σούμποτιτς. Πάλι Γιαννάκης. Backdoor του Γιαννάκη και ένα εκπληκτικό καλάθι που σημειώνει ο Νίκος Γκάλης που έπιασε στον ύπνο.
την άμυνα του Ολυμπιακού. 16 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το ημίχρονο. Ο Άρης προηγείται 12-6. Σαμπάνης κλείνεται, δίνει στον Μανιάτη, πάλι Σαμπάνης, Καρκαβάσης, Μανιάτης, αστοχή, rebound από τον Σούμποτης που δίνει στον Γκάλι, αυτός φεύγει στον ευνηδιασμό, φτάνει εύκολα στο lay-up. Ο Άρης προηγείται 14-6. Και αυτή τη στιγμή έχουμε μία τεχνική ποινή που δίνει ο δεύτερος διαιτητής του αγώνα, ο Γρηγοριάδης, στον Στίβια Τζόγλου, ο οποίος διαμαρτύρεται έντονα σε μια απόφαση του διαιτητή, με αποτέλεσμα να καταλογιστεί τεχνική ποινή στον Στίβια Τζόγλου. Γκάλης είναι έτοιμος να εκτελέσει τις δύο βολές της τεχνικής ποινής. Αστοχή στην πρώτη. Ευστοχή στη δεύτερη. Το σκορ γίνεται 15-6 για τον Άρη. Απομένουν 16 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα. Η μπάλα είναι πάλι στην κατοχή του Άρη, καθώς η τεχνική ποινή χρεώθηκε στον προπονητή της ομάδας. Γκάλης, Σούμποτιτς. Λάθος, κερδίζει ο Καρκαβάσης, δίνει στο Σαμπάνη. Αυτός καθυστερεί, δίνει στον Παραγιό. Καμπούρης, Μανιάτης, αλλάζει με Παραγιό. Τώρα Σαμπάνης, Μανιάτης, έχει για αντίπαλο το Γιαννάκη, δίνει στον Παραγιό που κλείνεται από το Σούμποτιτς. Ο Σαμπάνης αστοχή, rebound από τον Σούμποτιτς. Φεύγει ο Γκάλης στην επίθεση, δίνει στο Φιλίππου. Ο Φιλίππου ευστοχή με ταμπλό. Πολύ όμορφη συνεργασία των δύο διεθνών παιχτών του Άρη. 11 οι πόντοι της διαφοράς, καθώς ο Άρης προηγείται 17-6. Σαμπάνης σε Καρκαβάση, κόβουν οι παίχτες του Άρη με το Φιλίππου, κερδίζει ο Γκάλης, δίνει στον Σούμποτιτς, ο Σούμποτιτς στον Ρωμανίδη, αυτός αστοχεί από πολύ καλή θέση. Κερδίζουν την μπάλα οι παίχτες του Ολυμπιακού που είναι στην επίθεση τώρα με τον Παραγιό. Καμπούρης από την κορυφή της ρακέτας, ευστοχή και μειώνει σε 17-8. Γκάλης, νέο καλάθι για τον αρχηγό του Άρη με ταμπλό. Σαμπάνης, Καμπούρης, Παραγιός είναι ακάλυπτος, ευστοχή με ταμπλό. Γιαννάκη σε Γκάλη, πάλι Γιαννάκης, παρεμβάλλεται ο Σαμπάνης, κόβει την πάσα του Γιαννάκη που προοριζόταν για τον Φιλίππου. Η μπάλα είναι πλάγια για τον Άρη. Επαναφέρει ο Φιλίππου στο Γιαννάκη. Γκάλης, Ρωμανίδης, Γιαννάκης, δίνει στο Ρωμανίδη. Αυτός επιχειρεί ατομική προσπάθεια, κάνει άστοχο σούτ, rebound από τον Καμπούρη. Σαμπάνης, Μανιάτης, κλείνεται από το Γιαννάκη, δίνει στον Παραγιό. Παραγιό σε Καμπούρη, αυτός κερδίζει φάουλ από το Φιλίππου, δικαίωμα για δύο βολές στον Αργύρη Καμπούρη. Εύστοχη η πρώτη βολή του Καμπούρη που μειώνει σε 19-11.
Εύστοχη και η δεύτερη, 19-12 ο Άρης μπροστά, 13 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το ημίχρονο. Γκάλης, Γιαννάκη, Σούμποτιτς, Γκάλης, Ρωμανίδης, Φιλίππου, πάλι Ρωμανίδης, κερδίζει φάουλ από τον Καρκαβάση. Πρώτο φάουλ του Καρκαβάση και πρώτο φάουλ για τον Ολυμπιακό. Ο Άρης στην επίθεση με τον Σούμποτιτς. Αυτός δίνει στον Ρωμανίδη. Ο Ρωμανίδης αστοχεί από κοντά, κερδίζει ο Σούμποτιτς που παίρνει ταυτόχρονα και φάουλ από τον Καμπούρη. Δικαίωμα για δύο βολές στο Λευτέρη Σούμποτιτς. Εύστοχη η πρώτη βολή του, το σκορ γίνεται 20-12. Και τώρα 21-12. Σαμπάνης, ενώ οι παίκτες του Άρη πρεσάρουν. Ο Παραγιός βρίσκει τον Καρκαβάση. Αυτός κλείνεται, δίνεται στον Σαμπάνη. Παραγιός, Μανιάτης. Παραγιός, Σαμπάνης. Οι παίκτες του Ολυμπιακού προσπαθούν να εξαντλήσουν και τα 30 δευτερόλεπτα που έχουν στη διάθεσή τους για επίθεση. Ο Γιαννάκης κέρδισε την μπάλα μετά από το άστοχο σουτ του Καρκαβάση. Γκάλης, Φιλίππου. Φάουλ του Παραγιού πάνω στον Νίκο Φιλίππου. Το παιχνίδι ξαναρχίζει με τον Νίκο Φιλίππου έτοιμο να εκτελέσει δύο βολές μετά το φάουλ που κέρδισε. Άστοχη η πρώτη βολή του Φιλίππου. Εύστοχη η δεύτερη και το σκορ γίνεται 22-12. Πρεσάρουν πάλι οι παίκτες του Άρη. Κλείνεται ο Σαμπάνης, δίνει στον Μανιάτη. Ο Μανιάτης στον Παραγιό. Αυτός καθυστερεί και τελικά κερδίζει φάουλ από τον Φιλίππου. Είναι το δεύτερο φάουλ του Νίκου Φιλίππου, το τέταρτο ομαδικό για τον Άρη, ενώ οι παίκτες του Ολυμπιακού έχουν τρία φάουλ. Ο Γιάννης Παραγιός είναι έτοιμος να εκτελέσει δύο βολές. Ευστοχή στην πρώτη και μειώνει σε 22-13. Και τώρα 22-14. Γιαννάκης, που είναι ο μόνος παίκτης από την πεντάδα του Άρη που δεν έχει επιτύχει καλάθι ακόμη. Σούμποτιτς, Ρωμανίδης, Γκάλης, Σούμποτιτς, Γιαννάκης, επιχειρήσου τριών πόντων ο Γιαννάκης. Είναι εύστοχο. Περνάει 12 πόντους μπροστά ο Άρης, καθώς το σκορ γίνεται 11 πόντους, καθώς το σκορ γίνεται 25-14. Ο Καμπούρης κόβεται από τον Φιλίππου. Κερδίζει ο Ρωμανίδης, δίνει στο Γιαννάκη. Ο Γιαννάκης προσπαθεί να βρει Φιλίππου και Γκάλη, τελικά δεν βρίσκει κανένα. Η μπάλα είναι πλάγια για τον Ολυμπιακό. Απομένουν 12 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το ημίχρονο. Καμπούρης σε Παραγιό, Σαμπάνης, Καμπούρης κάνει double-triple και η μπάλα είναι για τον Άρη, που οργανώνει μια νέα επίθεση με τον Γκάλη και τώρα με τον Γιαννάκη. Ρωμανίδης, Γκάλης, Ρωμανίδης, επιχείρησου τριών πόντων, είναι εύστοχο. Δύο απανατά τρίποντα των παιχτών του Άρη έφεραν τη διαφορά στους 14 πόντους. Καρκαβάσης προσπαθεί να βρει τον Καμπούρη, παρεμβάλλεται ο Φιλίππου, η μπάλα είναι πλάγια για τον Ολυμπιακό. Παραγιός σε Καρκαβάση, Καμπούρης,
κλείνεται τελικά ευστοχή με ταμπλό παρά την προσπάθεια του Φιλίππου. Γιαννάκης σε Ρωμανίδη, Σούμποτιτς, πάλι Γιαννάκης, Γκάλης. Βρίσκει πολύ όμορφα τον Ρωμανίδη, αυτός κόβεται από τον Καρκαβάση. Φεύγει γρήγορα ο Σαμπάνης μπροστά, δίνει στον Παραγιό. Καθυστερούν οι παίκτες του Ολυμπιακού, αστοχεί ο Καρκαβάσης και τελικά ο Γιαννάκης κερδίζει την μπάλα. Δίνει στον Γκάλη που φεύγει γρήγορα στην επίθεση. Αυτός αστοχεί, κερδίζει το rebound ο Μανιάτης που κλείνεται. Δίνει στον Σαμπάνη. Σαμπάνη στον Καμπούρη. Αυτός αστοχεί, παίρνει το μακρινό rebound ο Γιαννάκης. Δίνει στον Γκάλη. Γκάλη στο Ρωμανίδη. Αυτός παίρνει την εσωτερική και ευστοχή με ταμπλό. Σαμπάνης. Σαφεδάκια. Προσπαθεί να βρει τον Παραγιό. Κλέβει την μπάλα ο Σούμποτιτς και τελικά γίνεται μια μονομαχία μεταξύ Παραγιού και Σούμποτιτς. Οι διαιτητές δίνουν την μπάλα στον Ολυμπιακό. 150. Ορίστε λεμόνι ποσοστά. Το παιχνίδι ξαναρχίζει. Ο Ολυμπιακός στην επίθεση. Ο Ολυμπιακός που έκανε και μία αλλαγή. Στη θέση του Καρκαβάση μπήκε ο Ντάκουλας. Ο Άρης τώρα στην επίθεση με τον Σούμποτιτς που βρίσκει τον Ρωμανίδη που αλλάζει με τον Γκάλη. Μια εντυπωσιακή συνεργασία των παικτών του Άρη. Αποφέρνει ένα ακόμα καλάθι. Το σκορ γίνεται 32-16 ενώ απομένουν 10 λεπτά ακριβώς για να τελειώσει το ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός στην επίθεση με τον Σαμπάνη. Ντάκουλας, Μανιάτης, κλείνεται από τον Φιλίππου. Βήματα που κάνει ο Μανιάτης και σφυρίζει ο δεύτερος διαιτητής του αγώνα, ο Γρηγοριάδης. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο πρώτος διαιτητής του αγώνα, ο Λόρτος, έχει σφυρίξει πολύ λίγες φορές στο σημερινό παιχνίδι. Σούμποτιτς Γκάλη, πάλι Σούμποτιτς που επιχειρεί σου τριών πόντων. Είναι εύστοχο. Πολύ εύστοχος ο Λευτέρης Σούμποτιτς. Το σκορ γίνεται 35-16 για τον Άρη. Ο Γιαννάκης προσπαθεί να κλέψει από το Σαμπάνη. Καμπούρης σε Μανιάτη, Ντάκουλας. Παναγιωτόπουλος που μπήκε και αυτό στο παιχνίδι στη θέση του Παραγιού. Ο Φιλίππου που κερδίζει όμως την μπάλα. Κάνει μια πολύ δυνατή μπαλιά που δεν είναι δυνατόν να προλάβει ο Γκάλης. Έτσι ο Ολυμπιακός είναι πάλι στην επίθεση με τον playmaker του, τον Σαμπάνη. Παναγιωτόπουλος σε Μανιάτη. Αυτός ευστοχεί με ταμπλό και μειώνει σε 35-18. Γιαννάκης, Σούμποτιτς, Γκάλης. Ατομική προσπάθεια του Νίκου Γκάλη και καλάθι με ταμπλό. Σαμπάνης. Βγάζει έξω στον Ντάκουλα. Αυτός δίνει στο Μανιάτη που είναι αφύλακτος, που ευστοχεί με ταμπλό. Γιαννάκη σε Γκάλη. Κερδίζει φάουλ ο Νίκος Γκάλης από τον Μανιάτη. Η μπάλα είναι πλάγια. Επαναφέρει ο Σούμποτιτς στο Γιαννάκη που επιχειρεί ένα πολύ μακρινό σουτ για τρεις πόντους που είναι άστοχο. Κερδίζουν την μπάλα οι παίκτες του Ολυμπιακού. Μανιάτης σε Παναγιωτόπουλο. Κλέβει ο Σούμποτιτς. Γκάλης φεύγει στον ευνηδιασμό. Ευστοχή με ταμπλό για μία ακόμη φορά ο Νίκος Γκάλης. 19 οι πόντοι της διαφοράς. Καθώς ο Άρης προηγείται με 39-20. Σαμπάνης σε Καμπούρη. Πάλι Σαμπάνης. Άστοχο το σούτ, μακρινό rebound από το Σούμποτιτς. Γκάλης, παρεμβαίνει ο Ντάκουλας, κερδίζει την μπάλα.
είναι ακάλυπτος και ευστοχή από την κορυφή της ρακέτας. Ρωμανίδης, Γιαννάκης, χάνει την μπάλα ο Γιαννάκης, κερδίζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού με τον Μανιάτη που δίνει στον Τάκουλα. Αυτός φτάνει εύκολα στο lay-up και μειώνει σε 39-24. Ξανακερδίζουν την μπάλα οι παίκτες του Ολυμπιακού με τον Καμπούρη. Σαμπάνης, αστοχή, μακρινό rebound από τον Γιαννάκη που κερδίζει την μπάλα, τη δίνει στον Γκάλι, πάλι Γιαννάκης που επιχειρεί ατομική προσπάθεια, κόβεται από τον Παναγιωτόπουλο και τελικά κερδίζει φάουλ ο Παναγιώτης Γιαννάκης και αποκτά το δικαίωμα για δύο βολές. Το παιχνίδι ξαναρχίζει με τον Γιαννάκη έτοιμο να εκτελέσει δύο βολές. Ευστοχή στην πρώτη. Το σκορ γίνεται 40-24, ενώ απομένουν 7 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το ημίχρονο. Και τώρα 41-24. Εν τω μεταξύ, μετά το time out και οι δύο ομάδες κάνανε από μία αλλαγή. Στον Άρη μπήκε ο Σταμάτης στη θέση του Ρωμανίδη και στον Ολυμπιακό μπήκε ο Γιαννούτσος στη θέση του Παναγιωτόπουλου. Ο Ντάκουλας είναι ακάλυπτος, κάνει άστοχο σούτ, κερδίζει το rebound ο Γιαννούτσος που ευστοχεί. Μειώνει σε 41-26. Ο Νίκος Φιλίππου εκμεταλλεύεται μια πολύ όμορφη πάσα, ευστοχή με ταμπλό, κερδίζει ταυτόχρονα και φάουλ από τον Καμπούρη. Είναι το δεύτερο φάουλ του Καμπούρη, το έκτο ομαδικό για τους παίκτες του Ολυμπιακού, ενώ οι παίκτες του Άρη έχουν 4 φάουλ. Ευστοχή και στη βολή ο Φιλίππου. 44-26 ο Άρης μπροστά. Σαμπάνης σε Ντάκουλα. Μανιάτης. Πάλι Ντάκουλας. Μανιάτης. Κλείνεται ο Μανιάτης, δίνει στον Γιαννούτσο. Αυτός κόβεται από τον του Νίκου Γκάλη στο Λευτέρη Σούμπο της. Νέο καλάθι για τον Άρη που προηγείται με 46-26, ενώ απομένουν 6 λεπτά ακριβώς για να τελειώσει το ημίχρονο. Ο Ντάκουλας στο Γιαννούτσο, Σαμπάνης βρίσκει τον Καμπούρη. Αυτός ευστοχή με ταμπλό παρά την προσπάθεια του Φιλίππου. Γιαννάκης, Γκάλης, Σούποτιτς, Γιαννάκης, Σταμάτης, Φιλίππου. Αστοχή ο Νίκος Φιλίππου, rebound από τον Γιαννούτσο. Σαμπάνης, Ντάκουλας, Γιαννούτσος, πάλι Ντάκουλας, Μανιάτης, κερδίζει φάουλ από το Σταμάτη. Πλάγια η μπάλα για τον Ολυμπιακό, επαναφέρει ο Μανιάτης στο Σαμπάνη. Καμπούρης, άστοχο το σούτ, rebound από το Σταμάτη που κάνει λάθος. Κερδίζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού, κάνουν όμως μπρος πίσω και έτσι η μπάλα περιέχεται στην κατοχή του Άρη που θα οργανώσει μία ακόμη επίθεση με τον Γιαννάκη. Γκάλης, Φιλίππου, Γιαννάκης, επιχειρήσει του τριών πόντων. Είναι άστοχο, rebound μακρινό από τον Ντάκουλα που φεύγει γρήγορα στην επίθεση. Ο Ντάκουλας κλείνεται, δίνει στο Γιαννούτσο, αυτός στον Μανιάτη. Σαμπάνης σε Γιαννούτσο, Ντάκουλας, άστοχο το σούτ, rebound από το Σούμποτιτς, Γκάλης. Ο Νίκος Γκάλης εντύπωσε ανάμεσα σε δύο αντιπάλους και τελικά ευστοχή. 20 πάλι η ποντητής διαφοράς, καθώς το σκορ είναι 48-28 για τον Άρη. 4 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το ημίχρονο. Γιαννούτσο σε Μανιάτη, αυτός επιχειρεί ατομική προσπάθεια και ευστοχή με ταμπλό. Γκάλης,
προσπαθεί να βρει το φιλί που κερδίζει τελικά ο Σταμάτης που κόβεται από το Γιαννούτσο. Ντάκουλας σε Σαμπάνη. Γιαννούτσος από την κορυφή της ρακέτας αστοχή. Rebound από το Σταμάτη. Γιαννάκης. Νέα επίθεση για τον Άρη. Ο Γιαννάκης δίνει στο Σταμάτη. Αυτός βρίσκει τον Σούμποτιτς που ευστοχεί με ταμπλό. Και αυτή τη στιγμή έχουμε ένα νέο time out, ενώ απομένουν 3 λεπτά και 56 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το ημίχρονο και ο Άρης προηγείται με 50-30. Το παιχνίδι ξαναρχίζει με τον Ολυμπιακό στην επίθεση. Καινούριο πρόσωπο στην πεντάδα του Ολυμπιακού είναι ο Παναγιωτόπουλος που πήρε τη θέση του Καμπούρη. Σαμπάνης που κλείνεται από το Γιαννάκη τώρα. Προσπαθεί να βρει τον Ντάκουλα. Πάλι Σαμπάνης. Μανιάτης. Κόβει εντυπωσιακά ο Φιλίππου. Κερδίζει ο Σταμάτης. Δίνει στον Γκάλη. Ελίσσεται ο Νίκος Γκάλης. Κερδίζει τελικά ο Σταμάτης. Δίνει πάλι στον Γκάλη. Σταμάτης. Γιαννάκης. Γκάλης. Περιμένει δύο παίκτες του Ολυμπιακού και τελικά ο Μανιάτης του κάνει φάουλ με αποτέλεσμα να κερδίσει το... ο Γκάλης δύο βολές. Άστοχη η πρώτη βολή του Γκάλη. Άστοχη και η δεύτερη και τελικά η μπάλα μετά από παρέμβαση του Σταμάτη είναι πλάγια για τον Ολυμπιακό. Ενώ αυτή τη στιγμή ο Γιαντζόγλου κάνει τρεις αλλαγές. Μπαίνουν στο παιχνίδι Χριστοδούλου, Παραγιός και Καμπούρης και βγαίνουν Γιαννούτσος, Μανιάτης και Ντάκουλας. Παναγιωτόπουλος σε Χριστοδούλου, Παραγιός. Χριστοδούλου, Παναγιωτόπουλος προσπαθεί να βρει τον Καμπούρη, τελικά τον βρίσκει. Αυτός ευστοχεί με ταμπλό, μειώνει σε 50-32. Γκάλης. Σούμποτιτς, Γκάλης, Σταμάτης, Φιλίππου, δίνει στο Γιαννάκη. Ο Γιαννάκης προσπαθεί να βρει τον Σούμποτιτς, κλέβουν την μπάλα οι παίκτες του Ολυμπιακού. Παραγιώς στο Σαμπάνη. Καμπούρης, Παραγιός, επιχειρεί ατομική προσπάθεια, αστοχή, παίρνει το rebound το επιθετικό Παναγιωτόπουλος που ευστοχεί με ταμπλό. Γιαννάκης, Γκάλης, Σταμάτης, Φιλίππου, Γιαννάκης, επιχειρεί σου τριών πόντων, είναι άστοχο, rebound από τον Παραγιό. Προσπαθεί να κλέψει ο Γιαννάκης, τελικά κερδίζει ο Σαμπάνης. Δίνει στο Χριστοδούλου, Παραγιός. Σαμπάνης προσπαθεί να βρει τον Καμπούρη, τον βρίσκει. Αυτός κερδίζει φάουλ από τον Φιλίππου. Παιχνίδι ξαναρχίζει με τον Καμπούρη έτοιμο να εκτελέσει δύο βολές, ενώ στην πεντάδα του Άρη επανήλθε ο Μιχάλης Ρωμανίδης που πήρε τη θέση του Σούμποτιτς. Ο Καμπούρης αστόχησε στην πρώτη βολή και στη δεύτερη, rebound από τον Φιλίππου. Γιαννάκης, Γκάλης,
Σταμάτης, Φιλίππου, Ρωμανίδης, Γιαννάκης, Γκάλης, Σταμάτης, πάλι Γιαννάκης. Ατομική προσπάθεια του Γιαννάκη και καλάθι με ταμπλό. Ο Άρης ξεκολλάει από τους 50 πόντους. Το σκορ γίνεται 52-34. Απομένει ένα λεπτό για να τελειώσει το ημίχρονο. Καμπούρης ευστοχή με ταμπλό. Γιαννάκης στο Σταμάτη. Ρωμανίδης. Ευστοχή με ταμπλό ο Μιχάλης Ρωμανίδης μετά από την πάσα που του έκανε ο Πέτρος Σταμάτης. Σαμπάνης που έχει για αντίπαλο το Γιαννάκη. Προσπαθεί να βρει τον Παναγιωτόπουλο. Τελικά κερδίζουν την μπάλα οι παίκτες του Άρη με τον Φιλίππου. Ο Γκάλης φεύγει στον ευνηδιασμό. Φτάνει εύκολα στο lay-up. Απομένουν 35 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το ημίχρονο. 56-36 ο Άρης μπροστά. Ο Φιλίππου κλέβει πάλι την μπάλα. Την κερδίζει ο Χριστοδούλου. Παναγιωτόπουλος, Χριστοδούλου. Άστοχο το σούτου, κερδίζει την μπάλα. Ο Παναγιωτόπουλος, ο Χριστοδούλου στον Καμπούρη που κόβεται από το Ρωμανίδη. Και τελικά το ημίχρονο τελειώνει με τον Άρη να προηγείται 56-36. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Σκορ πρώτου ημιχρόνου 56-36 για τον Άρη. Οι παίκτες του Ολυμπιακού στην επίθεση με τον Παναγιωτόπουλο που ευστοχεί με ταμπλό. Ο Ολυμπιακός που ξεκίνησε με Σαμπάνη, Μανιάτη, Καμπούρη, Παραγιώ και Παναγιωτόπουλο. Ο Άρης με Γκάλη, Γιαννάκη, Ρωμανίδη, Φιλίππου και Σούμποτιτς. Γκάλη σε Γιαννάκη, Σούμποτιτς. Δίνει στον Ρωμανίδη, Γιαννάκης. Ατομική προσπάθεια του Γιαννάκη, δίνει στον Σούμποτιτς. Αυτός ευστοχή με ταμπλό. Σαμπάνης δίνει στον Παναγιωτόπουλο, αυτός στον Καμπούρη, ευστοχή ο Αργύρης Καμπούρης, μειώνει σε 58-40. Γκάλης σε Γιαννάκη, Ρωμανίδης σε Σούμποτιτς, Γιαννάκης βρίσκει το Φιλίππου. Τρία δευτερόλεπτα σφυρίζουν όμως ο πρώτος διαιτητής του αγώνα, ο Σάβας Λόρτος. Ο Ολυμπιακός στην επίθεση με τον Παναγιωτόπουλο. Δίνει στον Παραγιό. Σαμπάνη σε Παραγιό. Καμπούρης. Ευστοχή ο Καμπούρης με ταμπλό. Μειώνει ο Ολυμπιακός 58-42. Γκάλης. Ρωμανίδης. Γιαννάκης. Πάλι Γκάλης. Ευστοχή με ταμπλό ο Νίκος Γκάλης. 60-42 ο Άρης μπροστά. Απομένουν 18 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Πάντα ο Σαμπάνης σε ρόλο playmaker για τον Ολυμπιακό. Δίνει στον Καμπούρη. Παναγιωτόπουλος παίρνει την εσωτερική. Ευστοχή με ταμπλό. Ιδιαίτερα ευστοχή η παίκτες του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο. Γκάλης. Ρωμανίδης, Φιλίππου, προσπαθεί να βρει τον Γκάλη, κλέβει ο Παραγιός, δίνει στο Σαμπάνη, πάλι Παραγιός, Καμπούρης από την κορυφή της ρακέτας, είναι ακάλυπτος, ευστοχή. Ο Άρης στην επίθεση με τον Γιαννάκη, Σούμποτιτς, Γκάλης, Σούμποτιτς, επιχειρή σου τριών πόντων, είναι εύστοχο. 64-46 ο Άρης μπροστά, 17 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το παιχνίδι. Σαμπάνης, Παναγιωτόπουλος προσπαθεί να βρει τον Καμπούρη που κερδίζει φάουλ από τον Φιλίππου. Τέταρτο φάουλ του Φιλίππου που φεύγει από το παιχνίδι, τη θέση του παίρνει ο Τάσος Τσιτάκης. Η μπάλα θα παιχτεί από τα πλάγια για τον Ολυμπιακό.
επαναφέρει ο Παραγιός στο Μανιάτη. Σαμπάνης. Παναγιωτόπουλος κλείνεται από το Ρωμανίδη. Αστοχή, παίρνει όμως το επιθετικό rebound ο Μανιάτης που κερδίζει φάουλ από το Σούποτιτς. Εύστοχη η πρώτη βολή του Μανιάτη, μειώνει σε 62-47. Εύστοχη και η δεύτερη, απομένουν 17 λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι. Γιαννάκης σε Σούποτιτς. Γκάλης, ατομική προσπάθεια, δίνει στο Γιαννάκη. Αυτός ευστοχή με ταμπλό. Το σκορ γίνεται 65-48 για τον Άρη. Σαμπάνης στον Παναγιωτόπουλο. Νέο εύστοχο σουτ του Παναγιωτόπουλου. Οι παίκτες του Ολυμπιακού δεν έχουν αστοχήσει σε καμία επιθετική τους ενέργεια στο δεύτερο ημίχρονο. Σούποτιτς επιχειρεί νέο σουτ τριών πόντων. Άστοχο. Rebound από τον Παναγιωτόπουλο. Σαμπάνης. Παραγιός. Κλέβει ο Τσιτάκης μπροστά από τον Καμπούρη. Και τελικά, ενώ ο πρώτος διαιτητής του αγώνα, ο Λόρτος, ήταν μπροστά στη φάση, ο δεύτερος διαιτητής του αγώνα, ο Γρηγοριάδης, από 20 μέτρα μακριά περίπου, έδωσε βήματα στο Τζιτάκι. Έτσι ο Ολυμπιακός είναι πάλι στην επίθεση με τον Καμπούρη. Παραγιός. Κερδίζει ο Σούποτης μπροστά από τον Παναγιωτόπουλο. Ο Γιαννάκης βρίσκει τον Γκάλη. Αυτός φτάνει εύκολα στο lay-up. 67-50 ο Άρης μπροστά. Σαμπάνης, Παραγιός. Κλείνεται ο Παραγιός. Δίνει στον Παναγιωτόπουλο. Και τελικά ο Παναγιωτόπουλος κάνει επιθετικό φάουλ πάνω στο Σούποτιτς. Γιαννάκης, Ρωμανίδης, Γιαννάκης, Σούποτιτς, πάλι Γιαννάκης, επιχειρεί σου τριών πόντων, είναι εύστοχο. Οι πόντοι της διαφοράς ξαναγίνονται 20, καθώς ο Άρης προηγείται με 70-50. Σαμπάνη σε Παναγιωτόπουλο, Παραγιός, είναι ακάλυπτος, ευστοχή με ταμπλό. Ο Άρης στην επίθεση με τον Γκάλη. Σούποτιτς, Τσιτάκης, Γιαννάκης, επιχειρεί, όχι, δίνει τελικά στον Σούποτιτς. Ενώ είχε σηκωθεί για σουτ τριών πόντων, έδωσε ασίστ στον Σούποτιτς που έφτασε εύκολα στο lay-up. Σαμπάνης, Μανιάτης, Παραγιός, Καμπούρης, Μανιάτης, ευστοχή από την κορυφή της ρακέτας καθώς ήταν αφύλακτος. Γκάλης στον Γιαννάκη, επιχειρεί σου τριών πόντων με ταμπλό ο Γιαννάκης. Κερδίζει το επιθετικό rebound ο Τσιτάκης. Αστοχή, παίρνει ένα μακρινό rebound ο Σαμπάνης. Προσπαθεί να βρει τον Παραγιό. Κλέβει την μπάλα ο Γκάλης. Προηγουμένως όμως ο Σαμπάνης έχει κάνει επιθετικό φάουλ πάνω στο Γιαννάκη. Πρώτο φάουλ του Σαμπάνη, δεύτερο ομαδικό για τους παίχτες του Ολυμπιακού, ενώ δύο ομαδικά φάουλ έχουν και οι παίχτες του Άρη. Απομένουν 14 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Άρης προηγείται 72-54 και είναι τώρα στην επίθεση με τον Γκάλη. Σούποτιτς σε Γιαννάκη. Ο Γιαννάκης επιχειρεί ατομική προσπάθεια, κόβεται από τον Καμπούρη.
Κερδίζει ο Γκάλης που ευστοχεί με ταμπλό και ξανακάνει τους πόντους της διαφοράς 20. Μανιάτης. Σαμπάνης. Πάλι Μανιάτης. Αστοχή, rebound από το Τζιτάκι. Γιαννάκης. Γκάλης. Άστοχο το σούτο, rebound από τον Καμπούρη. Παναγιωτόπουλος δίνει στο Σαμπάνη. Γρήγορα οι παίκτες του Ολυμπιακού στην επίθεση. Ο Σαμπάνης αστοχή. Γίνονται μάχες, κερδίζει τελικά την μπάλα ο Παραγιός. Άλλος, παιδιά, ρουστε. Σαμπάνης επιχειρεί ατομική προσπάθεια. Ευστοχή με ταμπλό. Γιαννάκης σε Ρωμανίδη. Γκάλης. Ρωμανίδης επιχείρηση σου 3 πόντων. Είναι εύστοχο. Είναι το πρώτο καλάθι του Μιχάλη Ρωμανίδη στο δεύτερο ημίχρονο. 13 λεπτά απομένουν για να τελειώσει το παιχνίδι. 77-56 ο Άρης μπροστά. Καμπούρης. Αστοχή, rebound από τον Τζιτάκι. Κερδίζει ο Γιαννάκης που φεύγει γρήγορα στην επίθεση. Κάνει ατομική προσπάθεια. Αστοχή, rebound από τον Παναγιωτόπουλο. Μανιάτης. Τρεις παίκτες του Ολυμπιακού στην επίθεση. Ο Παραγιός του Γκαμπούρη. Αυτός κερδίζει φάουλ από το Γιαννάκη και αποκτά το δικαίωμα για 2 βολές. Ενώ αυτή τη στιγμή ο Γιάννης Ιωαννίδης παίρνει ένα time out, καθώς απομένουν 12 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι και ο Άρης προηγείται με 77-56. Το παιχνίδι ξανάρχισε, ο Καμπούρης αστόχησε στην πρώτη βολή. Ευστόχησε στη δεύτερη, μείωσε σε 77-57. Γιαννάκη σε Σούμποτιτς. Σούμποτιτς, επιχειρεί σου 3 πόντων. Είναι εύστοχο. Ιδιαίτερα εύστοχος ο Λευτέρης Σούμποτιτς σήμερα, όπως και σε όλα τα παιχνίδια του Άρη μέχρι τώρα. Έχει πετύχει μέχρι στιγμής 23 πόντους. Σαμπάνης στον Μανιάτη. Ο Μανιάτης ευστοχή με ταμπλό. Γκάλης στο Τζιτάκι. Ο Τζιτάκης ελίσσεται. Εντυπωσιακή ενέργεια του Τάσου Τζιτάκη, που απέφυγε 2 αντιπάλους, ευστόχησε με ταμπλό. ...82-59 ο Άρης μπροστά. Σαμπάνης δίνει στον Παραγιό. Μανιάτης. Παραγιός. Φάουλ του Τσιτάκη πάνω στον Παραγιό. Ο Ολυμπιακός κάνει 2 αλλαγές αυτή τη στιγμή. Βγαίνουν από το παιχνίδι Παραγιός και Παναγιωτόπουλος. Μπαίνουν Καρκαβάσης και Ντάκουλας. Ο Ντάκουλας επαναφέρει την μπάλα στον Καρκαβάση. Καμπούρης. Ευστοχή ο Αργέρης Καμπούρης. Μειώνει ο Ολυμπιακός σε 82-61. Γιαννάκης σε Γκάλη. Σούμποτιτς επιχειρήσει σου 3 πόντων. Είναι εύστοχο και αυτό. Τέταρτο τρίποντο του Λευτέρη Σούμποτιτς στο σημερινό παιχνίδι, που αυτή τη στιγμή είναι ο πρώτος σκόρερ του Άρη με 26 πόντους, καθώς ο Γκάλης έχει πετύχει 25. Μανιάτης. Double triple του Μανιάτη. Η μπάλα στην κατοχή του Άρη. Επαναφέρει ο Τσιτάκης στο Γιαννάκη. Ρωμανίδης. Γιαννάκης. Επιχειρεί ένα πολύ μακρινό σου 3 πόντων. Παίρνει το επιθετικό rebound ο Σούμποτιτς. Και τελικά μετά από παρέμβαση του Μανιάτη η μπάλα είναι πλάγια για τον Άρη.
Ρωμανίδης επιχειρεί σου τριών πόντων. Είναι εύστοχο. Ο Μιχάλης Ρωμανίδης έχει επιτύχει 6 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο με 2 τρίποντα που σημείωσε. Σαμπάνης σε ντάκουλα. Ο Μανιάτης επιχειρεί ατομική προσπάθεια και κερδίζει φάουλ από το Τζιτάκι. Δεύτερο φάουλ του Τζιτάκι, πέμπτο ομαδικό για τους παίκτες του Άρη. Δικαίωμα για 2 βολές στον Τζιμ Μανιάτη, ενώ απομένουν 10 λεπτά και 1 δευτερόλεπτο για να τελειώσει το παιχνίδι. Μανιάτης πέτυχε την πρώτη βολή, αστόχησε στη δεύτερη, πήρε όμως το επιθετικό rebound ο Καμπούρης και σημείωσε ένα νέο καλάθι για τον Ολυμπιακό. Ο Άρης είναι στην επίθεση τώρα με τον Γκάλη. Ο Γκάλης εύστοχη. 90-64 ο Άρης μπροστά. Μανιάτης προσπαθεί να βρει τον Καμπούρη, τον βρίσκει και τελικά ο Καμπούρης κερδίζει φάουλ από το Σούμποτιτς. Η μπάλα πλάγια για τους παίκτες του Ολυμπιακού. Ντάκουλας για Σαμπάνη. Πάλι Ντάκουλας. Αστοχή, παίρνει το rebound ο Σούμποτιτς. Δίνει στο Γιαννάκη. Ο Γιαννάκης προσπαθεί να βρει τον Γκάλη. Κερδίζει όμως ο Ντάκουλας. Δίνει στο Μανιάτη που φεύγει στον ευνηδιασμό. Ο Μανιάτης καρφώνει. Ο Ολυμπιακός μειώνει σε 90-66. Γιαννάκης βρίσκει πολύ όμορφα τον Σούμποτιτς. Αυτός επιτυγχάνει ένα ακόμη καλάθι, εκμεταλλευόμενος την τελική πάσα του συμπαίκτη του. Σαμπάνης προσπαθεί να κλέψει ο Γιαννάκης από τον Καρκαβάση και τελικά υποπίπτει σε φάουλ. Ο Ολυμπιακός κάνει μία ακόμη αλλαγή. Βγαίνει από το παιχνίδι ο Ντάκουλας, παίρνει τη θέση του ο Χριστοδούλου. Χριστοδούλου σε Σαμπάνη. Καμπούρης. Μανιάτης, Χριστοδούλου. Πάλι Μανιάτης. Άστοχο το σούτ, μακρινό rebound από το Γιαννάκη που βρίσκει τον Γκάλη. Αυτός φεύγει μόνος του στον ευνηδιασμό. Φτάνει εύκολα στο lay-up. 8 λεπτά πριν από τη λήξη του αγώνα, ο Άρης προηγείται με 94-66. Ο Σαμπάνης στο Χριστοδούλου. Μανιάτης. Χριστοδούλου. Πάλι Μανιάτης. Καμπούρης. Εύστοχος για μία ακόμη φορά ο Αργύρης Καμπούρης. Ενώ αυτή τη στιγμή ο Γιάννης Ιωαννίδης κάνει μία ακόμη αλλαγή. Βγαίνει από το παιχνίδι ο Ρωμανίδης, στη θέση του παίρνει ο Γιώργος Δοξάκης. Ενώ ταυτόχρονα έχουμε και ένα νέο time out. 7 λεπτά και 34 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το παιχνίδι. Και ενώ ο Άρης προηγείται 94-68. Το παιχνίδι ξαναρχίζει με τον Άρη στην επίθεση. Ο Δοξάκης σε ρόλο playmaker. Τσιτάκης, Δοξάκης, Γκάλης, σκρινάρει ο Σούμποτιτς.
Ο Γκάλης βρίσκει το Γιαννάκη. Πάλι Γκάλης. Κερδίζει φάουλ από τον Καρκαβάση. Παρακαλείται ο οδηγός αυτοκινήτου D-A-Y-O-T-A 21-89. Γιαννάκης, Δοξάκης, Γκάλης. Κερδίζει φάουλ ο Γκάλης από τον Μανιάτη. Τρίτο φάουλ του Μανιάτη, τέταρτο ομαδικό του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο. Δοξάκης δίνει στο Τζιτάκη. Αυτός αστοχεί. Κερδίζει το επιθετικό rebound, το rebound το Σαμπάνης, δίνει στο Μανιάτη. Χριστοδούλου κλείνει από το Δοξάκη. Μανιάτης, πάλι Χριστοδούλου. Αστοχή, rebound από το Τζιτάκη που δίνει στο Γιαννάκη. Ο Δοξάκης στον Γκάλη. Ο Γκάλης αστοχή, επιθετικό rebound από το Σούμποτιτς που παρά την προσπάθεια του Καμπούρη ευστοχή. Ο Λευτέρης Σούμποτιτς έχει πετύχει μέχρι στιγμής 30 πόντους. Ο Άρης προηγείται 96-68. Ο Σαμπάνης επιχειρεί ατομική προσπάθεια. Αστοχή, rebound από τον Τσιτάκη που δίνει στον Γκάλη που φεύγει γρήγορα στον ευνηδιασμό. Ευστοχή παρά την προσπάθεια του Χριστοδούλου. Σαμπάνης για τον Ολυμπιακό. Καμπούρης. Εύστοχος για μία ακόμη φορά ο Αργύρης Καμπούρης στο δεύτερο ημίχρονο. Γιαννάκης επιχειρήσει σου τριών πόντων με ταμπλό. Είναι άστοχο, rebound από τον Καμπούρη. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Γιαννάκης επιχείρησε 4 συνεχόμενα άστοχα σουτ. Ο Καμπούρης στην εξέλιξη της φάσης κέρδισε φάουλ από το Σούμποτιτς και απέκτησε το δικαίωμα για 2 βολές. Βγήκε ο Σούμποντιτς από το παιχνίδι, τη θέση του πήρε ο Φιλίππου. Ο Καμπούρης ευστόχησε στην πρώτη βολή. Και στη δεύτερη και μείωσε σε 98-72. Γιαννάκης σε Δοξάκη. Γκάλης, Γιαννάκης, Δοξάκης, επιχειρήσει σου τριών πόντων. Είναι άστοχο, rebound από τον Καμπούρη. Σαμπάνης. Μανιάτης. Ευστοχή με ταμπλό ο Μανιάτης. Γιαννάκης σε Δοξάκη. Τσιτάκης, Δοξάκης. Γιαννάκης, Γκάλης σε Δοξάκη, Φιλίππου, ατομική προσπάθεια του Νίκου Φιλίππου που αστοχεί, rebound από το Σαμπάνη, Μανιάτης, Καμπούρης, αστοχεί, παίρνει όμως το επιθετικό rebound, ο Καρκαβάσης και κερδίζει φάουλ. Το φάουλ ήταν από τον Τσιτάκη, ήταν το τρίτο φάουλ του Τσιτάκη, το ένα το ομαδικό του Άρη στο δεύτερο ημίχρονο. Αστόχησε στην πρώτη βολή ο Καρκαβάσης. Ευστόχησε στη δεύτερη, μείωσε σε 98-75. Δοξάκης κάνει λάθος, κερδίζει ο Καρκαβάσης που φεύγει γρήγορα στον ευνηδιασμό. Ευστοχή. Μουσική
Απομένουν 4 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Άρης στην επίθεση με το Δοξάκη. Γιαννάκης, Φιλίππου, Δοξάκης. Είναι ακάλυπτος, ευστοχή. Ο Άρης φτάνει για μία ακόμη φορά τους 100 πόντους στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός στην επίθεση με τον Καμπούρη. Και τελικά έχουμε ένα καλάθι από πλευράς Ολυμπιακού που μειώνει σε 179. Δοξάκης σε Φιλίππου που κερδίζει φάουλ από τον Παραγιό. Ο Άρης κάνει 2 αλλαγές. Βγαίνουν από το παιχνίδι Τσιτάκης και Γιαννάκης και μπαίνουν Παπαγεωργίου και Λυπηρίδης. Ο Λυπηρίδης που επανέρχεται μετά από αρκετό καιρό ύστερα από ένα τραυματισμό που είχε, ενώ αυτή τη στιγμή έχουμε ένα time out που ζητάει ο Στίβια Τζόγλου, ο προπονητής του Ολυμπιακού. Ξανάρχισε με τον Άρη στην επίθεση. Γκάλης. Επιχειρεί ατομική προσπάθεια. Δίνει στο Φιλίππου. Αυτός κερδίζει φάουλ από τον Παραγιό και αποκτά το δικαίωμα για 2 βολές. Άστοχη η πρώτη φωλή του Φιλίππου. Εύστοχη η δεύτερη, 101-79 ο Άρης μπροστά. Σαμπάνης. Γιαννούτσος κλέβει την μπάλα ο Φιλίππου, τη δίνει στο Δοξάκη. Δοξάκη στον Γκάλη. Άστοχο το σούτ του, rebound από το Δοξάκη που κερδίζει φάουλ από το Σαμπάνη. Μία ακόμη αλλαγή για τον Ολυμπιακό, βγαίνει ο Σαμπάνης, στη θέση του παίρνει ο Ντάκουλας. Δοξάκης στο Φιλίππου, πάλι Δοξάκης. Γκάλης. Ατομική προσπάθεια του Νίκου Γκάλη και καλάθι με ταμπλό. Μανιάτης. Ντάκουλας, Μανιάτης. Καμπούρης. Νέο καλάθι του Αργύρη Καμπούρη με ταμπλό. Γκάλης. Παπαγεωργίου. Φιλίππου. Λυπηρίδης. Βήματα σφυρίζουν οι διαιτητές στο Βασίλη Λυπηρίδη. Ο Ολυμπιακός στην επίθεση με τον Παραγιό. Μανιάτης. Αστοχή. Rebound από τον Γιαννούτσο. Κλέβει την μπάλα ο Δοξάκης. Φεύγουν οι παίχτες του Άρη στον ευνηδιασμό. Ο Δοξάκης επιτυγχάνει ένα νέο καλάθι. Το σκορ γίνεται 105-81 για τον Άρη. Απομένουν 2 λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι. Παραγιός στον Μανιάτη. Ντάκουλας. Μανιάτης. Επιχειρεί ατομική προσπάθεια. Δίνει στον Καμπούρη. Αυτός καρφώνει. Ο Αργύρης Καμπούρης που είχε μια εντυπωσιακή απόδοση στο δεύτερο ημίχρονο. Γκάλης στον Δοξάκη. Ο Δοξάκης βρήκε το Σούμποντιτς. Αυτός τον Φιλίππου, συγγνώμη. Αυτός ευστόχησε με ταμπλό, κέρδισε και φάουλ. Ενώ αυτή τη στιγμή έχουμε ένα νέο time out, καθώς απομένει 1 λεπτό και 30 δευτερόλεπτα για να τελειώσει
το παιχνίδι και ο Άρης προηγείται με 107-83, ενώ τα ομαδικά φάουλ είναι 9 για τον Άρη και 8 για τον Ολυμπιακό. Το παιχνίδι ξαναρχίζει με τον Φιλίππο έτοιμο να εκτελέσει μία βολή. Ενώ ο Άρης έκανε μία ακόμη αλλαγή, βγήκε από το παιχνίδι ο Λυπηρίδης, στη θέση του πήρε ο Σταμάτης. Ντάκουλας. Μανιάτης σε Καρκαβάση. Ντάκουλας. Αστοχή, rebound από τον Δοξάκη. Γκάλης. Γρήγορη επίθεση των παιχτών του Άρη. Ο Γκάλης αστοχή. Μακρινό rebound από τον Παραγιό που δίνει στον Ντάκουλα. Και τελικά οι διαιτητές χρεώνουν με φάουλ το Δοξάκη. Έτσι ο Ντάκουλας έχει δικαίωμα να εκτελέσει μία συν μία βολή. Ευστοχή στην πρώτη και αποκτά δικαίωμα για δεύτερη. Ευστοχή και στη δεύτερη. Ο Άρης στην επίθεση με τον Παπαγεωργίου. Σταμάτης, Δοξάκης, Παπαγεωργίου. Αστοχή, μακρινό rebound από τον Μανιάτη που φεύγει γρήγορα στην επίθεση. Δίνει στον Παραγιό. Αυτός αστοχή. Rebound από τον Σταμάτη. Η μπάλα πλάγια για τον Άρη μετά από παρέβαση του Καμπούρη. Απομένουν 45 δευτερόλεπτα. Ο Φιλίππου φεύγει γρήγορα στον ευνηδιασμό και καρφώνει εντυπωσιακά. 110-85 το σκορ για τον Άρη. Απομένουν 35 δευτερόλεπτα. Μανιάτης αποφεύγει τον Φιλίππου. Ευστοχή με ταμπλό. Παπαγεωργίου. Φιλίππου. Χάνουν την μπάλα οι παίκτες του Άρη. Παραγιός. Επιχειρεί ατομική προσπάθεια, ευστοχή με ταμπλό. Απομένουν 15 δευτερόλεπτα για να τελειώσει ο αγώνας. 110-89 ο Άρης μπροστά. Ο Φιλίππου δίνει στον Γκάλη, αυτός επιχειρεί ατομική προσπάθεια. Σημειώνει ένα ακόμη καλάθι. Και το παιχνίδι τελειώνει με τον Άρη νικητή. 112-89. Ενώ τους πόντους του Άρη στο σημερινό παιχνίδι σημείωσαν 35 ο Γκάλης, 12 ο Γιαννάκης, 30 ο Σούποτιτς, 17 ο Ρωμανίδης, 12 ο Φιλίππου, 4 ο Δοξάκης και 2 ο Τσιτάκης.